Γεια σας ομορφιές μου, τι μου κάνετε, πώς είσαστε, welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και αν δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι μου, πήγαινε κάνει εγγραφή, αλλά χτύπα και το καμπανάκι για να καταλαβαίνεις πότε η Μπέλα Μέρη ανεβάζει καινούριο βίντεο. Όπως βλέπετε, το ντεκόρ μου είναι χριστουγεννιάτικο. Πρώτη φορά στόλισα κι εγώ νωρίς. Και ο λόγος, επειδή την Κυριακή ήταν και της Αγίας Εκατερίνης και γιόρταζα, αλλά όλα αυτά μαζί, θα πείτε, καλά τι λέει αυτή, Μπέλα Μέρη, Μαρία, Κατερίνα, από πού της ήρθε? Λοιπόν, σήμερα όπως βλέπεις και στον τίτλο θα κάνουμε τις 50 άσχετες πληροφορίες για μένα. Οπότε, αν θέλεις να μείνεις σε αυτό το βίντεο και να δεις, συνέχισε να βλέπεις. Έπρεπε να είχε γίνει και από τα αρχικά μου βίντεο. Μου πέσανε οι σημειώσεις. Όμως μου ήρθε φλασιά και λέω, έχουμε κάνει Q&A 1, έχουμε κάνει Q&A 2, οπότε γιατί δεν βρε κορίτσι μου μην κάνεις ένα 50 facts about me? Ναι, οπότε επειδή έχουμε μεγαλώσει κιόλας, είπα να το κάνω αυτό. Οπότε πάμε να αρχίσουμε. Με λένε Εκατερίνη Μαρία. Το πρώτο μου είναι το Κατερίνα, γι' αυτό και γιόρταζα την Κυριακή της Αγίας Εκατερίνης. Το δεύτερο, το Μαρία, είναι επειδή είμαι ταμένη, η χάρη μου. Οπότε βγήκε Εκατερίνη Μαρία. 18 Σεπτεμβρίου έχω γενέθλια. Είμαι 37 χρονών, είμαι παντρεμένη και έχω 2 παιδιά. Ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Τέλειωσα αισθητική μακιγιάζ στα EX Βιτανίδιο, εδώ στην περιοχή μου, στην Καλλιθέα. Και μετά μου ήρθε να γίνω τεχνήτρια άκρων που τελείωσα τη σχολή Eva Beauty. Δεν έχω αδέρφια, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πολύ να είχα έναν αδερφό ή μία αδερφή, αλλά τι να κάνουμε σε αυτή τη ζωή, δεν έτυχε να μπει κι άλλο παιδάκι στην οικογένεια. Μαμά, τ' ακούς? Όμως καμιά φορά δεν με χαλάει, γιατί η μοναξιά είναι καλό πράγμα. Αλλά ποια μοναξιά από το ένα άτομο, ξαφνικά γίναμε 4. Χαμός. Τρέβω τη φωτογραφία, γενικά το στήσιμο, γι' αυτό και πήγα σε μία σχολή και πήγα για 4 χρόνια. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία, γενικά μ' αρέσει οι flat lay φωτογραφίες, αυτές οι φωτογραφίες ουσιαστικά που τις παίρνεις από πάνω, μ' αρέσει να φτιάχνω background, μ' αρέσει να στείνω, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει στο Instagram, οπότε για κοιτάξτε λίγο το Instagram εσείς που δεν με ακολουθείτε. Από μικρή μου άρεσαν οι κάμερες, τα φώτα, γι' αυτό και όλες από μικρή το έψαχνα. Μου ήρθε μια ευκαιρία στο παρελθόν, όταν ήμουν πιο μικρή, πιο νιάτο δηλαδή, ήμουν κομπάρσος στον εραστή δυτικών προαστίων. Επίσης έχω πάρει μέρος και στο Μια Θέα στο Πέλαγο που ήταν πολύ παλιό. Οπότε δεν έχασε ευκαιρία, κάποτε βρήκα την ευκαιρία να μπω και εγώ σε αυτό το χώρο, έστω και YouTuber, σαν influencer, Instagram blogger. Παιδί μου, ήθελα λίγο έτσι αυτό το θέμα, αυτό το δέος της κάμερας. Το αγαπημένο μου ζώο είναι το σκυλάκι. Δυστυχώς δεν έχω αποκτήσει ακόμα το δικό μου σκυλάκι. Δεν μπορώ να σου πω το λόγο, ειλικρινά. Το μόνο ζώο που έχει μπει εδώ μέσα είναι ο Μίτσος. Ο Μίτσος ήταν το ψαράκι. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν δένομαι εγώ με κάτι και μετά υπάρχει αυτή η απώλεια, ρε φίλε, στεναχωριέμαι. Και ένας λόγος που μπορώ να πω ότι ακόμα δεν έχω πάρει σκυλί, αν υποθέσεις ότι εντάξει, όπως και να είναι, ένα ζώο είναι μία δέσμευση για σένα και όσο να είναι. Εγώ, ναι, μεν είναι κατοικίδιο το σκυλί, αλλά όσο μπαίνει στο διαμέρισμα, είναι κάπως. Έτσι, δεν μπορώ να πω ότι δεν μπορώ να αναλάβω τις ευθύνες μου, να μαζεύω τις τρίχες, τα σκατουλάκια, αλλά δεν ξέρω ρε παιδί μου, το παιδί θα κάτσει μέσα, το σκυλί όμως θέλει κάθε μέρα βόλτα. Αγαπημένο μου φαγητό είναι το κοτόπουλο, σε όποια μορφή. Βέβαια να σου πω την αλήθεια, δεν πολύ γουστάρω το βραστό, αλλά άμα μου φτιάξει μια ωραία κοτόσουπα δεν θα σου πω όχι, μια φορά το μήνα δηλαδή. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ ό,τι έχει να κάνει με το τυρί Φιλαδέλφια. Το βάζεις, το ζεσταίνεις, το απλώνεις, το κάνεις, παιδιά, τι θεϊκή γεύση είναι αυτή. Αντικαθιστά, μ' αρέσει που αντικαθιστά την κρέμα γάλακτος, δεν θες να βάλεις κρέμα γάλακτος, βάζεις μια Φιλαδέλφια.
Το κάνει super duper. Δεν έχω πουθενά αλλεργίες, τίποτα, δόξα τω Θεώ, όμως μου βγάζουν αλλεργίες το μίσος και η προσβολή. Λατρεύω τη σοκολάτα. Ό,τι έχει να κάνει αυτό με σοκολάτα. Είναι σουφλές σοκολάτας, είναι πάστα σοκολάτας, είναι τούρτα σοκολάτας και η φάση πια είναι ότι λατρεύω την κουβερτούρα. Όχι τόσο, δεν μ' αρέσει η σοκολάτα γάλακτος. Βέβαια τώρα εσύ άμα μου δώσεις μια Ίον γάλακτος δεν θα σου πω όχι, δεν θέλω. Εννοείται, αλλά προτιμώ την κουβερτούρα. Είμαι γενικά πολύ σιχασιάρα, αλλά όχι ψυχαναγκαστική. Δεν μπορώ τα πολλά. Είμαι τελειομανής στα πράγματα που μου αρέσουν. Λόγω του Παρθένου, λες. Είμαι και Παρθένος. Τελειομανής όμως θα γίνω σε πράγματα τα οποία μου αρέσουν. Αν δεν μου αρέσουν, δεν πρόκειται να ασχοληθώ με τίποτα και θα στο παίξω αδιάφορη μέχρι και ειρωνική. Μ' αρέσει να τακτοποιώ τα πράγματά μου και όταν μου τα πειράξεις γίνομαι τούρμπο. Πιέζομαι στα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να καταφέρω και αυτό έχει σαν κατάληξη να κλαίω από τα νεύρα μου και να απογοητεύομαι γιατί δεν τα έχω καταφέρει. Είμαι ένα κορίτσι του δρόμου. Τι εννοώ? Μ' αρέσουν οι βόλτες, μ' αρέσει να περιποιούμε τον εαυτό μου και να βγαίνω. Μ' αρέσουν απίστευτα οι βόλτες με το αυτοκίνητο. Δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει, δεν είμαι σπιτόγατος. Μ' αρέσει να βλέπω τους φίλους μου και να περνάω καλά. Αυτό είναι ένα οξυγόνο για μένα στο να συνεχίσω την καθημερινότητά μου. Από τότε που έμεινα έγκυος, όταν γέννησα τα παιδιά μου, έγινα πιο πολύ ευαίσθητη. Ήμουνα που ήμουνα ευαίσθητη, τώρα είμαι πολύ ευαίσθητη μέχρι αηδίας. Και δεν θα σου ζητήσω όταν είσαι φίλος μου και μου λες το πρόβλημά σου και κλαις, θα κλάψω κι εγώ. Όχι, αυτό δεν το βάζω σε αυτήν εδώ την κατηγορία, γιατί συμπάσχω με το πρόβλημά σου και μπαίνω μέσα. Κάνω ένα focus και μπαίνω μέσα. Όμως όταν βλέπω μία ταινία και είναι έτσι μία συναισθηματική ταινία και γιατί δεν είχε happy end και εκείνο, πλαντάζω. Είμαι πάρα πολύ κοινωνική, είμαι η χαρά της παρέας όπως μου λένε, είμαι πολύ θετικό άτομο, όμως αν δεν με προσεγγίσεις κι εσύ και αν δεν μου δώσεις τροφή, εγώ δεν ανοίγομαι εύκολα. Δεν έχω καθόλου φυσική κατάσταση, δεν αγαπώ το περπάτημα, αγαπάω το αυτοκίνητο. Μ' αρέσουν τα ωραία μαγαζιά, είτε αυτό έχει να κάνει με ρούχα, είτε αυτό έχει να κάνει με καφετέριες, είτε αυτό έχει να κάνει με γκλάμουρ καταστάσεις. Μ' αρέσουν δηλαδή τα ωραία μαγαζιά. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια και συχαίνω με την έντεχνη μουσική. Τα λατρεύω. Συχαίνομαι να με πειράζουν στο πρόσωπό μου. Γουτσουγούτσου, γουτσουγούτσου, γουτσουγούτσου. Πιάσε μου το μαλλί, πιάσε μου το λαιμό, πιάσε μου το χέρι. Μην πλησιάσεις όμως το πρόσωπο, γιατί αισθάνομαι ότι δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Είμαι χύμαρος λόγου και καμιά φορά πηδά από το ένα θέμα στο άλλο. Κομπλεξική δεν μπορώ να πω ότι είμαι, αλλά κι εγώ έχω τα θεματάκια μου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα επιτραπέζια και λατρεύω να μαζεύω φίλους στο σπίτι και να παίζουμε όλοι μαζί. Είμαι Κινέζος στα ραντεβού μου και σπάζομαι όταν με στείλουνε. Δεν μιλάμε για 5 λεπτά, άνθρωποι είμαστε. Αλλά μετά το δεκάλεπτο μου ανάβουν τα λαμπάκια. Δεν μ' αρέσει να μου πειράζουν τα πράγματα και αν το καταλάβω ότι αυτό είναι εκεί και το έχεις αλλάξει, μου ανάβουν τα λαμπάκια και γίνομαι έξαλλη. Μ' αρέσουν πολύ τα ψυχολογικά θρίλερ και επίσης μ' αρέσει πάρα πολύ όσον έχει να κάνει μια ταινία βιογραφικού. Είμαι πάρα πολύ ρομαντική ψυχή, μ' αρέσουν τα τριαντάφυλλα, μ' αρέσουν τα κεριά, μ' αρέσουν οι αγκαλιές. Ποια γυναίκα τώρα δεν της αρέσει αυτό? Αγαπημένη εφαρμογή στο κινητό μου είναι το Instagram και τον Pinterest, αλλά το Instagram μου έχει κλέψει περισσότερο την καρδιά. Μ' αρέσουν τα βιβλία ελληνικής λογοτεχνίας και επίσης μ' αρέσουν οι ελληνικές σειρές και το Netflix. Γενικά δεν είμαι πολύ του ποτού. Αν βγω τώρα το χειμώνα θα πιω μοσχάτο ντάστι, σαγκριά και το καλοκαίρι εννοείται κοκτέιλάρες. Δεν καπνίζω αλλά δεν με ενοχλεί και καθόλου όταν έρθει ο άλλος στο σπίτι μου να καπνίσει. Υπάρχει και το μπαλκόνι, αλλά επίσης όταν βγαίνω, όταν κάποιος καπνίζει στην παρέα, δεν με ενοχλεί καθόλου. Ενώ μου αρέσει το καλοκαίρι, μου τη δίνει η ζέστη, μου φέρνει ζαλάδες, μου ανοίγει μύτη, δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Το όνειρό μου είναι κάποια στιγμή να γίνω κι εγώ beautyator ή έστω βρέδερφε να ιδρύσω ένα δικό μου προϊόν, να γράφει την επωνυμία μου και αυτό πιστεύω ότι είναι φανταστικό όνειρο. Ονειρέψου κι άλλο. Θέλω να πάω στο Λονδίνο και στην Αμερική. Στην Αμερική συγκεκριμένα θέλω να πάω παντού. Εννοείται ότι αγαπάω τα κλειδικά, ιδιαίτερα τις παλέτες και τα κραγιόν. Μ' αρέσουν πιο πολύ τα απλά soft glam, αλλά και τα shimmer. Άιδε τώρα εσύ πιάσε με, πιάσε το αυγό και κούρευτο. Με μένα δεν πιάνεις κατάσταση.
Αγαπώ το Δεκέμβριο και ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα. Αχ, και όσο πλησιάζει αυτό κοντά μας που έρχεται, δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Μ' αρέσουν τα πάρτι και οι γιορτές και ιδιαίτερα τα πάρτι των παιδιών μου. Πιο πολύ χαίρομαι εγώ παρά τα παιδιά μου. Γενικά όλη αυτή η κατάσταση που φτιάχνω τους μπουφέδες. Τρέχω μεσοβδόμαδα και παίρνω ταινίες, πιατάκια, από εδώ, από εκεί. Εντάξει, το ζω. Αγαπημένη μου ταινία που μου άρεσε πάρα πολύ και μου λέγανε «Δες το βρε» και τους έλεγα «Παπαπαπα, εγώ». Μ' αρέσει το Casa de Papel και έχω ερωτευτεί το Βερολίνο, το Μπερλίν. Τι παιδί, τι πέδαρος, τι άντρας. Δεν μ' αρέσει να με αμφισβητούν όταν δεν υπάρχουν αποδείξεις. Ζητάω συγγνώμη όταν φταίω. Μπορεί να το παίζω στην αρχή εγωίστρια, όμως δεν μ' αρέσει ο εγωισμός και αρκετές φορές έχω βάλει νερό στο κρασί μου. Απεχθάνομαι να μασάει ο άλλος τσίχλα και να ακούω αυτό στο αυτί μου συνέχεια. Αιίου. Δεν μ' αρέσουν οι οικειότητες σε όλα τα άτομα, γιατί υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία παίρνουν οικειότητα, παίρνουν θάρρος και άντε να μην πω μετά. Το απεχθάνομαι αυτό. Θαυμάζω τις κοπέλες που δεν έχουν πάει σχολή μακιγιάζ και είναι αυτοδίδακτες. Μ' αρέσει πάρα πολύ νέα κορίτσια που ασχολούνται με το μακιγιάζ και ειλικρινά σας μιλάω, μπράβο. Λατρεύω τον καφέ σε ό,τι μορφή κι αν είναι. Λατρεύω επίσης να πηγαίνω να πίνω καφέ. Δεν το έχετε καταλάβει, ε. Θέλω κάποια στιγμή να πάρω έστω μία γκαρσονιέρα να φτιάξω το δικό μου δωμάτιο. Όσο και να προσπαθώ και με τα background και το beauty corner μου εδώ πέρα, όσον αναφορά, ναι, μου αρέσει γιατί το έκανα εγώ δικό μου, σαν δικό μου χώρο, αλλά δεν πάβει να είναι σαλόνι. Έτσι κι εγώ θέλω κάποια στιγμή να πάρω τη δική μου γκαρσονιέρα να φτιάξω ένα δωμάτιο, αδερφέ, και να είναι το δικό μου στούντιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η υποστήριξή σας σε όλο αυτό που κάνω από την αρχή που με αγαπάτε, που με έχετε αγκαλιάσει και με έχετε βάλει μέσα στην καθημερινότητά σας. Αν είστε ακόμα εδώ, είσαστε υπέροχοι που φτάσαμε μέχρι το 50 μαζί. Αυτές είναι οι 50 άσχετες πληροφορίες για μένα. Αν έχετε φτάσει μέχρι εδώ και με βλέπετε, είσαστε υπέρλαμπροι και υπέροχοι. Θέλω από κάτω να μου γράψετε αν έχουμε κάτι κοινό από όλα αυτά που σας είπα. Οπότε, γλυκούλες μου και γλυκούλιδες, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να με ακολουθήσετε στα social media και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε τέλεια. Φιλάκια πολλά!